Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνεχώς συζητάμε για την ενέργεια. Λέμε για την ενέργεια. Είναι και λίγο new age αυτό να συζητάς για την ενέργεια. Υπάρχει όμως και κανονική ενέργεια των ανθρώπων και πολλοί τη διαχειρίζονται έτσι πολύ καλά. Δηλαδή ένα πολύ ήσυχο άτομο χαμηλών τόνων μπορεί πάνω στη σκηνή υπό κάποιες συνθήκες να μεταμορφώνεται. Και μια τέτοια περίπτωση νομίζω ότι είναι η Ιωάννα Παπά που είναι σήμερα μαζί μας. Συμβαίνει αυτό? Έτσι μου λένε συνήθως και μου λένε και κάτι άλλο, ότι δείχνεις πιο ψηλή. Γιατί, από σε σχέση με την έχουν μια εντύπωση. Δεν ξέρω, ότι ας πούμε όταν με βλέπουν μετά και με έχουν δει στην παράσταση άνθρωποι που δεν με έχουν ξαναδεί από κοντά, μου λένε φαίνεσαι πιο ψηλή πάνω σκηνή. Και λέω ωραία, να μένω εκεί. Δεν είσαι κοντή. Όχι, αλλά η αίσθηση που δίνεται είναι ότι όλα μεγαλώνουν ωραίο στη σκηνή. Ωραίο είναι αυτό, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά είναι ωραίο σχόλιο. Είσαι ένα τόσο ήρεμο άτομο. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Ναι. Διαχειρίζεις αυτή την ενέργεια την κανονική, όχι τη μεταφυσική, την περίεργη. Όχι, όχι, την κανονική. Τη διαχειρίζεις, τουλάχιστον φαίνεται να κάνεις μια οικονομία δυνάμεων μέχρι να φτάσεις το βράδυ και να γίνει κάτι άλλο. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Και αυτό, ξέρεις, πια το αποκτάς για πάντα, δηλαδή είναι κάτι που θα σε ακολουθεί. Mm-hmm. Ακόμα και τις περιόδους που μπορεί να μην δουλεύεις, να έχεις ένα διάλειμμα ενός μήνα, αν τύχει, είσαι σε αυτή τη διαδικασία, ότι σήμερα πάλι έχω κάτι να κάνω και πρέπει να κάνω οικονομία δυνάμεων και ενέργειας, γιατί πρέπει να αποδώσω το βράδυ. Να. Και δεν γίνεται διαφορετικά. Φυσικά υπάρχει εξαλωσύνη στη ζωή και και σπατάλη ενέργειας, γιατί έχουμε πάρα πολλές δραστηριότητες, ειδικά αν είναι πολυπλοκή ζωή. Ειδικά αν είναι μαμά. Με τους ρόλους αυτούς τους πολύ διαφορετικούς και απαιτητικούς, οπότε η ηρεμία πια έχει πάει λίγο στην άκρη. Πιο πολύ νευρικότητα και εγρήγορση πια. Μία παράσταση η οποία δεν είναι musical, όπως ο πατέρας, που είναι η παράσταση στην οποία πρωταγωνιστείς αυτό το διάστημα. Δεν είναι musical, δεν τραγουδάτε, δεν χορεύετε. Είναι μία βαριά παράσταση, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, γιατί έχει να κάνει με ένα θέμα που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια άνθρωποι, που είναι το Alzheimer, το λέω καλά. Ναι, ναι, ναι. Έχει γίνει και μία ταινία, αλλά εσείς παίζετε κάπως διαφορετικά αυτό που έχουμε δει στην ταινία, όσοι έχουμε δει την ταινία. Απαιτεί ενέργεια ή επειδή δεν χορεύεις, δεν τραγουδάς, δεν χρειάζεται τόσο πολύ? Εντάξει, κάθε παράσταση έχει άλλες απαιτήσεις, αλλά επειδή η αδρεναλίνη πάντοτε μπροστά σε κοινό, υπάρχει. Δηλαδή είναι η ίδια. Είτε βρίσκεσαι στην Επίδαυρο, είτε βρίσκεσαι σε ένα θέατρο 100 θέσεων, εσύ είσαι εκεί, παρούσα παρόν και προσπαθείς να δώσεις το 100%. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τουλάχιστον εγώ, είτε έχουμε 20 άτομα, είτε έχουμε 10.000, θα είμαι εκεί παρούσα. Ναι. Και αυτό απαιτεί φοβερή ενέργεια και συγκέντρωση. Υπάρχει κάτι που μπορεί να σπάσει αυτή τη συγκέντρωση, να προκαλέσει διάσπαση? Μονίμως. Ναι. Ακόμα και προσωπικές σκέψεις. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο εξωγενείς παράγοντες, δηλαδή. Είναι και πράγματα που προκύπτουν από το μυαλό σου εκείνη την ώρα. Ειδικά όταν βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση που παίζεις καθημερινά το ίδιο πράγμα, γιατί αυτό είναι το θέατρο, δεν μπορεί να μην παρισφρίουν σκέψεις. Και άσχετες ακόμα. Ναι. Εκεί λοιπόν γίνεται μια μάχη με τη συγκέντρωση. Υπάρχει περίπτωση μια πολύ γνωστή ηθοποιός, η οποία είναι πολύ καλή σε αυτό που κάνει και το κάνει και συνεχώς και ξέρει πολύ καλά τα λόγια της και που πρέπει να βρίσκεται εκείνη την ώρα το μυαλό της να αναλύουν, να λέει, ας πούμε, σου είχε τίποτα να λες αγόρασα ψωμί του τόστ που χρειάζομαι στο σπίτι? Εντάξει, είναι πολύ σπάνιο να σκεφτείς κάτι τόσο εντελώς εκτός, αλλά πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν στο θέατρο εκείνη την ώρα ή να έχουν συμβεί νωρίτερα. Είναι κάτι που σε βασανίζει μέσα στην ημέρα πολύ έντονα, γιατί είναι κάτι που έχει μια σημασία έτσι κάπως ιδιαίτερη στη ζωή σου. Mm-hmm. Αυτά σίγουρα τα κουβαλάς και εκείνη την ώρα που σε πάνω στη σκηνή. Ναι. Και τα διαχειρίζεσαι. Και υπάρχει και η διαχείριση του πιο δύσκολου συναισθήματος για μας που δεν έχουμε σχέση με αυτή τη δουλειά, που είναι η θλίψη, το κλάμα μάλλον, η αντίδραση. Πώς κλαις όταν πρέπει να κλάψεις? Εγώ εύκολα. Α. Αλλά κλαίω. Δηλαδή εννοώ ότι είναι πραγματικό. Είναι αληθινό. Πιστεύω ότι ό,τι παράγεται σε συναίσθημα προκύπτει από μια σκέψη που γίνεται. Την περίοδο των προβών κάνεις, προσπαθείς να βρεις τις σωστές σκέψεις για να μπορείς αυτό να το αναπαράγεις καθημερινά. Και στο βαθμό που χρειάζεται.
Ναι. Με άλλη ένταση κάθε φορά. Γιατί είναι αλλιώς να κάνεις ένα χαρακτήρα, ας πούμε, που αντιστέκεται mm-hmm. στη συγκίνηση. Και είναι αλλιώς, που συνήθως έχει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ναι. Και είναι αλλιώς το να παντάζεις και να ξέρεις να, ναι. να χτυπιέσεις τα πατώματα. Αυτός που αντιστέκεται είναι αυτός που τρέχει ένα δάκρυ, αλλά όχι κάτι παραπάνω, φαντάζομαι. Είναι αυτό που διαβάζεις παράλληλα όλη αυτή τη σύγκρουση των σκέψεων και των συναισθημάτων που μπορεί να συμβαίνουν ταυτόχρονα ναι. και είναι σχιζοφρενικό σχεδόν. Ναι. Και συμβαίνει και στη ζωή. Ακούγεται όλο σχιζοφρενικό. Είναι όλο σχιζοφρενικό. Δηλαδή, εμείς πολλές φορές μεταξύ μας λέμε, καλά, τι δουλειά κάνουμε τώρα, είναι. Δηλαδή, υπάρχουν στιγμές που νιώθεις ότι κάνεις κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Γιατί αυτό, πώς το λέμε τώρα, εννοώντας ότι το καταλαβαίνεις από αυτό που προκαλεί στον κόσμο. Ναι. Και φυσικά από πολύ σπουδαία κείμενα που έχουν μια αξία ήδη mm-hmm. από μόνα τους. Και υπάρχουν και στιγμές που λες, πραγματικά τι κάνω, πόσο αστείο στα όρια της γελοιότητας μπορεί να είμαι. Mm-hmm. Μπορεί να είναι αστείο και στα όρια της γελοιότητας ένα πολύ βαρύγδουπο έργο για το οποίο εμείς έχουμε μεγάλο δέος. Αλλά εσείς μπαίνετε στη φάση και λέτε τώρα θα πρέπει να βαφτώ, να ανεβώ στη σκηνή, να πω τα λόγια μου και αυτό είναι γελίο. Νομίζω ότι οι περισσότεροι θείασοι περνούν από τη φάση που διακομωδούν. Στις πρόβες γίνεται ναι, αυτό. Ναι, φυσικά. Στην παράσταση μπορεί να γελάς μια πολύ τραγική στιγμή. Πολύ σπάνιο. Ναι. Μπορεί να συμβεί, ναι. γιατί άνθρωποι είμαστε, αλλά συνήθως είναι σπάνιο. Γιατί δεν θέλεις και... Θέλεις να περισσότερο το κάνεις για το θεατή. Δηλαδή, mm-hmm. νομίζω ότι σέβεσαι το θεατή. Ότι αυτός δεν ήθελε να δικομωδίασει. Δεν ήθελε να δικομωδίασει σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Ακριβώς. Okay, ναι, αυτό φαντάζομαι ότι βοηθάει. Τι ήταν το πιο δύσκολο και παραμένει το πιο δύσκολο πράγμα στη δουλειά σου, αυτό που δεν έχεις καταφέρει. Νομίζω οι σχέσεις. Με τους συνεργάτες, με τους ανθρώπους που έχεις να διανύσεις μια διαδρομή ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που άλλες φορές λες γιατί τελειώνουμε τώρα, άλλες φορές λες έχουμε κι άλλο. Και για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό, να δημιουργούνται παρέες mm-hmm. που να μπορούν να μην γίνεται αβάσταχτες αυτές οι ώρες που βρίσκεσαι εκεί ναι. πέρα και παράγεις κάτι που... Δυστυχώς εξαντλεί πάρα πολύ ναι. και το ψυχικό σου mm-hmm. κομμάτι και σωματικά κάποιες φορές. Ναι. Αβάσταχτη είναι η συνύπαρξη με ένα σκηνοθέτη που δεν αντέχεις ή και με ένα συνάδελφο, γιατί φαντάζομαι ότι αν κάποιος έχει εξουσία επάνω σου, πρέπει να είναι ακόμα πιο δύσκολο αν είναι κάποιος που δεν συμπαθείς. Έχει να κάνει με το πώς επιμένει κάποιος να ξεπερνάει τα όρια. Mm-hmm. Ας πούμε, ένα σκηνοθέτη σίγουρα την περίοδο των προβών μπορεί να εξαντλήσει τα όρια του και τα όρια σου, mm. αλλά μπορεί, αν ανέβει η παράσταση, να αποσυρθεί και εκεί να αρχίσεις να αναπνέεις και να σταματήσει αυτή η δύσκολη ναι. ανταλλαγή. Ναι. Λες και τώρα που δεν μας βλέπει αυτός, θα κάνω ό,τι θέλω εγώ με το ρόλο. Δεν κάνεις ό,τι θέλεις, γιατί εντάξει, υπάρχει μια ανάγκη για συνέπεια, αλλά mm. όχι, δεν υπάρχει αυτή η τριβή η καθημερινή της σχέσης. Ναι. Γιατί... Φυσικά μπορεί να ζητηθεί κάτι πάνω στη δουλειά και να υπάρξει ένταση πάνω στη δουλειά, αλλά για μένα ο τρόπος πάντοτε έχει σημασία και η πρόθεση. Ναι. Ποιοι περνάνε καλύτερα στην πίεση, πιστεύεις, γενική ερώτηση. Αυτοί που κλαίνε εύκολα ή αυτοί που λένε όχι δεν πειράζει, θα το καταπιώ και θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Όσοι δεν εμπλέκονται πολύ συναισθηματικά, έχω παρατηρήσει ότι και αυτό είναι στάση, δηλαδή έχουν επιλέξει. Υπάρχουν δύο κατηγορίες στη δικιά μας δουλειά και φαντάζομαι σε όλες τις δουλειές. Ναι. Είναι οι άνθρωποι που εμπλέκονται και τους αφορά πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει, mm-hmm. πέρα από το δικό τους κομμάτι, δηλαδή πέρα από το να παίξεις μόνο. Ναι. Και υπάρχουν και οι ηθοποιοί που λένε, ωραία, εμένα με αφορά μέχρι εδώ, mm-hmm. από εκεί και πέρα δεν ασχολούμαι με τίποτα. Ναι. Αυτό είναι σωτήριο τις περισσότερες φορές. Απλώς εγώ δεν είμαι. Δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία. Τα παίρνεις όλα τις μετρητής. Ναι, όχι όλα, αλλά... Με αφορά αυτό που συμβαίνει γύρω μου. Ναι. Okay. Αυτό λοιπόν υπάρχει, το ένα σκέλος μου είναι το θέατρο που λες με αφορά, δεν με αφορά, δεν θέλω να εμπλέκομαι, δεν θέλω να έχω δυσάρεστη τριβή με τους άλλους. Και μετά όταν τελειώνει αυτή η δουλειά, αρχίζει το γύρω-γύρω που είναι η συνεντεύξη, είναι το gossip, είναι οι ίδιες ερωτήσεις επαναλαμβανόμενες. Αυτό είναι αναγκαστική τριβή. Ναι, στην αρχή μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο, mm-hmm. γιατί δεν καταλάβαινα για ποιο λόγο να μιλήσω εγώ για κάτι. Ναι. Ειδικά επειδή ξεκίνησα και πάρα πολύ νωρίς και ξεκίνησαν και συνεντεύξεις πάρα πολύ νωρίς, μετά που βγήκα από τη σχολή.
Και άκουγα και αυτά τα κυρία παπά και έλεγα είμαι 20 τόσο χρονών, γιατί με λένε. Υπήρχε ένα άστισμα στην αρχή και ήταν αυτό ακριβώς, ότι δεν είμαι τόσο σημαντική για να βγω να μιλήσω. Αλλά και πάντα ήμουν συνισταλμένη και ακόμα μπορώ να σου πω ότι κάπως θεωρώ ότι τι σημασία έχει να βγω να μιλήσω για τα πράγματα. Γι' αυτό και περισσότερο στο πλαίσιο της δουλειάς νιώθω μια άνεση. Ναι. Γιατί, ξέρεις, σε πιο προσωπικά θέματα δημόσια δεν ξέρω. Ναι. Σου δίνεται όμως και μια δυνατότητα να εκφράσεις πράγματα. Έχουμε και ανάγκη να εκφράσουμε. Φυσικά. Ναι. Αυτό το κάνω με άλλους τρόπους. Δηλαδή, ή θα γράψω κάτι σε προσωπικά ιστολόγια. Ναι. Ή σε κάποια συνέντευξη γραπτή που, ξέρεις, διαμορφώνεται και αλλιώς μια απάντηση. Ναι. Οπότε, ναι, υπάρχουν τρόποι. Mm-hmm. Το να δείχνεις μικρή, μικρότερη από την ηλικία σου, είναι τελικά καλό, γιατί πάντα είσαι φρέσκια και λένε όλοι, αχ, τι όμορφη που είστε από κοντά. Πραγματικά, δείχνεις ακόμα πιο φρέσκια από κοντά. Είναι συν ή σου βάζει μια δυσκολία που λες, ωραία, έχω το baby face. Τώρα αυτό το baby face πώς θα είναι σε 20 χρόνια από τώρα. Θα προκαλέσει μια απογοήτευση. Υπάρχουν και γυναίκες που όσο μεγαλώνουν φτιάχνουν και είναι πολύ καλύτερες στα 50 και στα 60. Μπορεί να φτιάξουμε κάτι στην πορεία. Δεν ναι, αλλά συνήθως είναι αυτές που δεν ήταν πολύ ωραίες νέες, έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι βλέπεις πώς μεγαλώνεις. Ναι. Γιατί αλλάζει και το πρόσωπό μας, αλλάζει και ο χαρακτήρας μας, όλα αλλάζουν. Εγώ δηλαδή μπορώ να σου πω ότι βλέπω μεγάλες αλλαγές σε όλα. Τι έχει αλλάξει περισσότερο στη δική σου περίπτωση, η εμφάνιση ή ο χαρακτήρας? Κυρίως ο χαρακτήρας. Έχεις γίνει πιο? Ενήλικη. Αυτό τι σημαίνει? Ήμουν πολύ παιδάκι. Συνοδεύεται από τα δυσάρεστα της ενηλικίωσης ή? Όχι, από τα ευχάριστα. Από τα ευχάριστα της ενηλικίωσης. Ευτυχώς. Okay. Ναι, πιο. Πάτησα πιο γερά στα πόδια μας. Ναι. Υπάρχει μια απέσια κουβέντα που δεν μου αρέσει καθόλου. Oh. Που λένε όλοι, όταν μια γυναίκα κάνει οικογένεια, της λένε «Μα τώρα με το παιδί δεν σοβαρέψατε, δεν γίνατε κάτι άλλο». Συμβαίνει αυτό ή είναι ένας μύθος που αναπαράγουμε? Νομίζω είναι ένας μύθος που αναπαράγουμε. Και η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές μπορεί να νιώσεις και την ανάγκη όταν έρθει η μητρότητα, ειδικά σε πιο μεγάλες ηλικίες. Σε πάει πίσω. Συμβαίνει κάτι αντίστροφο. Τουλάχιστον σε μένα συνέβη αυτό. Συμβαίνω δηλαδή, πάρα πολύ. Και ναι. Σένα συμβαίνει. Ναι, ναι, ναι. Άρχισα να αναμνήσεις από άλλες ηλικίες και άρχισε μια αναπόλυση περίεργη. Γιατί έρχεσαι πολύ σε επαφή με τον εαυτό σου σε υπαρξιακό επίπεδο. Ναι. Και παίζεις και με κούκλες πάλι. Φυσικά. Εγώ όχι με κούκλες, με αυτοκινητάκια τώρα, γιατί είναι αγόρι και δεν του αρέσουν πολύ οι κούκλες. Ναι. Αλλά. Είναι αυτό, ότι πας προς τα πίσω περισσότερο. Mm-hmm. Αλλά σκέφτεσαι και το μετά, λέγοντας ότι στο εμφανισιακό κομμάτι, ας πούμε, προσπαθείς να φανταστείς όταν μικροδείχνεις. Ναι. Είναι περίεργο. Γι' αυτό εγώ προσπάθησα, επειδή ξέρω ότι η εμφάνισή μου μπορεί και να με παγιδεύσει κάποια στιγμή και στο ξεκίνημα, δεν με ενδιαφέρε ποτέ να πάω συμβατά με αυτό που έδειχνα. Ναι, γιατί θα ήσουν πάντα η μικρή. Ακριβώς. Ναι. Οπότε προσπάθησα και στη δουλειά, δηλαδή και τεχνικά, να δουλέψω προς άλλες κατευθύνσεις. Και γι' αυτό έχω πειραματιστεί σε πολύ διαφορετικά πράγματα. Οπότε, ναι, προετοιμάζω δηλαδή το μετά. Ναι. Από νωρίς, mm-hmm. κάπως. Τι δεν θα έκανες ποτέ στο θέατρο? Νομίζω δεν θα ασκούσα βία με ρεαλισμό. Okay, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Το βλέπουμε πια. Εμένα, όποτε μου ζητείτε, δηλαδή, ας πούμε, να ρίξω ένα χαστούκι πραγματικό, δεν θέλω να το κάνω. Σε παίρνει να μην το κάνεις, να πεις εγώ δεν θα το ήθελα αυτό. Το έχω διεκδικήσει, ναι. Ναι. Και τελικά το χαστούκι ήταν ψεύτικο. Ναι. Ή δεν έγινε καθόλου. Ναι. Το χαστούκι το ψεύτικο δεν είναι και πιο δύσκολο από το αληθινό? Εντάξει, όλα χορογραφία είναι και μπορούν να γίνουν τόσο πιο ωραία. Εμείς δεν τα ξέρουμε όλα αυτά. Ναι, είναι όλα ψέματα στο θέατρο. Είναι όλα ψέματα στο θέατρο. Τέλος πάντων, είναι ωραίο να γίνονται όλα όπως γίνονται τα μαγικά. Ναι. Δηλαδή, φαίνονται πολύ αληθινά, αλλά είναι όλα ψεύτικα. Και γιατί υπάρχει σκηνοθέτης που λέει και τώρα δώσω ένα κανονικό χαστούκι? Γιατί δεν σκέφτονται μερικές φορές ότι μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Α, δεν το ξέρουν.
Κάποιοι δεν το ξέρουν. Οπότε πρέπει να τους το πεις με τρόπο που να φανεί ότι είναι δική τους ιδέα. Ή κάποιοι τέλος πάντων θεωρούν ότι πρέπει να γίνεται κάτι πραγματικά για να παραχθεί το πραγματικό συνέστημα. Ναι. Τα φιλιά, αυτό είναι επίσης ένα μεγάλο. Και τα φιλιά είναι δύσκολο. Γενικά η εγκύτητα. Ναι. Αν έχεις φάει σκόρδο, φαντάζομαι ακόμα χειρότερο. Αλλά τι δεν έχει τύχει. Ναι, έχει τύχει. Τι λες στον συμπροταγωνιστή σου, συγγνώμη, αλλά πήγα για σουβλάκια, ξέχασα ότι έχουμε. Όχι, συνήθως σου τυχαίνει. Εγώ δηλαδή δεν θα φάω. Πολύ σπάνια. Ναι. Ναι, αλλά τα λέμε, όνες τον άλλο, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, δεν ντρεπόμαστε. Ναι. Υπάρχει στιγμή που να έχεις ντραπεί? Δεν θυμάμαι κάτι τώρα. Τι είναι καλύτερο, να πρέπει να φιληθείς με έναν ηθοποιό, ο οποίος είναι φίλος ο αγαπημένος σου συνάδελφος, είναι τελείως άγνωστος, είναι ωραίος. Ποιες είναι οι κατηγορίες, τι είναι αυτός που λες, εντάξει, αυτό μάλιστα, ρε παιδί, να το φιλήσω, δεν έγινε κάτι. Συνήθως, άμα είναι γνωστός, είναι πιο εύκολο. Άμα είναι φίλος σου, είναι πάντα πιο εύκολα τα πράγματα. Με τελείως άγνωστο άνθρωπο, ξέρεις, πρέπει να υπάρξουν κάποια βηματάκια πριν, να γνωριστείς λίγο. Ναι. Δεν είναι πολύ. Το κάνεις, αλλά ναι, δεν νιώθεις το ίδιο άνετα. Πώς είναι για τη ζωή μιας ηθοποιού γενικά, δεν είναι προσωπική ερώτηση. Το ότι υπάρχει ένα σύζυγος ή σύντροφος ή οτιδήποτε και χρειάζεται στην πορεία της σχέσης να σε δει και σε ερωτικές σκηνές. Αυτό πώς το διαπραγματεύεσαι? Εντάξει, είναι λίγο περίεργο κάποιος να δημιουργεί μια σχέση μαζί σου ενώ ξέρει ότι είσαι ηθοποιός, ναι, ξέρει τι σημαίνει αυτό και να μην σε αφήνει να κάνεις κάποια πράγματα που, ξέρεις, για τα οποία πρέπει να αποφασίζεις μόνο εσύ. Mm-hmm. Η σχέση είναι άλλο πράγμα, η ερωτική, και είναι άλλο πράγμα η επαγγελματική. Ναι. Και σε εμάς έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Αν κάποιος δηλαδή δεν είναι έτοιμος να σχετιστεί με έναν ηθοποιό, καλύτερα να μην το κάνει. Ναι. Γιατί θα προκαλέσει κυρίως πρόβλημα στον εαυτό του, mm-hmm, και μετά και στον άνθρωπο που είναι η δουλειά του. Ναι. Και έχει μάθει να έχει μηχανισμούς για τα πράγματα. Ναι. Στη δική σου προσωπικότητα, αν ήταν ένας δίσκος, ας πούμε, και χωριζόταν σε μια τούρτα που χωριζόταν σε κομμάτια, το πιο μεγάλο κομμάτι θα ήταν η ηθοποιός, η μαμά, η σύζυγος ή, ξέρω, το κορίτσι, η φίλη, το κορίτσι, η γειτόνισσα, δεν ξέρω τι. Τι είναι αυτό που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της προσωπικότητάς σου? Η αλήθεια είναι ότι η δουλειά με έχει απασχολήσει τα περισσότερα χρόνια, mm, της ζωής μου μέχρι στιγμής, οπότε σίγουρα έχει το μεγαλύτερο κομμάτι, πρακτικά. Mm-hmm. Τώρα, βέβαια, έχει διανύσει μεγάλη απόσταση το θέμα της μητρότητας και ξαφνικά είναι σαν να το κάνω αυτό πολύ περισσότερα χρόνια, σαν να το ζω πολύ περισσότερα χρόνια, οπότε... Νέα ειδικότητα. Είναι η νέα ειδικότητα, ακριβώς. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα κομμάτια. Ναι. Τώρα, σύζυγος, σύντροφος... Τα πιο μικρά. Δεν είναι ακριβώς τα πιο μικρά, αλλά εκεί είναι και φιλία μέσα. Mm-hmm. Είναι και ο έρωτας που έχει υπάρξει πάρα πολύ ισχυρός και... Είναι και στιγμές που έχουμε αντιμετωπίσει όλοι και φοβερά προβλήματα και φοβερές δυσκολίες, mm-hmm, και έχουν ανατραπεί τα δεδομένα. Αντέχει ο έρωτας τα προβλήματα? Πότε γίνεται αυτό που ονειρευόμαστε όλοι, μία αγάπη που κρατάει, έχει τις καλές τις στιγμές, αυτό πότε γίνεται το κλικ? Πρέπει να είναι και οι δύο πρόθυμοι να κάνουν αυτές τις κινήσεις που χρειάζονται. Τις υποχωρήσεις που λένε. Λένε υποχωρήσεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι υποχωρήσεις. Γι' αυτό μου ήρθε αυτή η λέξη και δεν ήθελα να την πω, ναι, γιατί δεν την πιστεύω. Ναι. Και εγώ μπορώ να πω ότι κάνω πολύ μεγάλη υπομονή μέχρι να ξεσπάσω. Δηλαδή, μπορώ να είμαι ένας άνθρωπος α μέχρι να φτάσω στο σημείο να γίνω εντελώς. Αυτό είναι το χειρότερο. Είναι το χειρότερο, δυστυχώς. Ναι. Και φυσικά μπορεί να μην καταλάβει ο άλλος τι έχει συμβεί, αλλά. Έχω υπάρξει αρκετά υποχωρητική, ναι, για να συνεννοηθώ. Ναι. Και η υποχωρητικότητα όμως είναι αποτέλεσμα της αγάπης. Ναι, αλλά τελικά δεν είναι η λύση. Νομίζω, ναι, ότι πρέπει να διεκδικούμε εξ αρχής και να θέτουμε όρια εξ αρχής για να καταλαβαίνει και ο άλλος με τι έχει να κάνει. Mm-hmm. Πάμε στην παράσταση πριν κλείσουμε, γιατί μετά θα έχω άγχος ότι δεν είπαμε για την παράσταση. Φυσικά. Και είναι πάρα πολύ καλή. Γιατί κάποιος να έρθει να δει τον πατέρα? Είναι ένα πάρα πολύ καλογραμμένο έργο, σύγχρονο, που για μένα δεν είναι πολύ συχνό. Ναι. Είναι βραβευμένο. Ναι. Η ταινία έχει βραβευτεί με Όσκαρ. Mm-hmm.
Με οσκαρικούς ηθοποιούς. Με οσκαρικούς ηθοποιούς, τέλος πάντων, ναι. Η παράστασή μας έχει διαφορές, γιατί έχουμε ακολουθήσει το θεατρικό που, τέλος πάντων, αγγίζει πολύ τα όρια μιας πιο χιουμοριστικής διάθεσης, ειδικά στο χαρακτήρα του πατέρα. Να. Δηλαδή, στο μισό έργο αυτός ο χαρακτήρας χαρίζει απίστευτο γέλιο. Και αυτό βοηθάει σε ένα τόσο ένα έργο πολύ σημαντικό για το θέμα του. Δεν θέλω να πω βαρύ, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής είναι ότι είναι μια πάρα πολύ καλή παράσταση με ένα πολύ δύσκολο θέμα, ναι. Αλλά δεν είναι βαριά η παράσταση. Mm-hmm. Είναι το θέμα που προκαλεί. Δηλαδή, εμείς έχουμε προσπαθήσει πολύ ανθρώπινα να το προσεγγίσουμε και να μπορεί ο θεατής να μπει στη διαδικασία να σκεφτεί από όλες τις πλευρές, από όλους τους χαρακτήρες αυτή την κατάσταση που συμβαίνει σε αυτήν την οικογένεια. Να. Και μιλάει πολύ και για την οικογένεια, μιλάει πολύ για τις σχέσεις γονιών, παιδιών, πατέρα-κόρης. Να. Για την απώλεια, mm-hmm. για την απώλεια της μνήμης, για την αντιμετώπιση με το ότι δεν ξέρω ποιος είμαι υπαρξιακό, με το θάνατο, αλλά πολύ ανθρώπινα. Τι φοβάσαι περισσότερο μεγαλώνοντας, μια που τα είπαμε τώρα? Το θάνατο. Mm-hmm. Εγώ μόνο το θάνατο. Όχι τη φθορά δηλαδή. Όχι τη φθορά, το μη αναστρέψιμο. Να. Το μη αναστρέψιμο. Είναι ο μεγαλύτερος μου φόβος. Να. Και έτσι χαρούμενα λοιπόν, τελειώσαμε. Να πούμε ότι η ζωή είναι ωραία. Πολύ. Όχι, είναι πολύ ωραία η ζωή. Και... αλλά σίγουρα... Είσαι φύση αισιόδοξη. Όπως διάβασα και σε ένα βιβλίο πρόσφατα, δίκαιη και άδικη, θα έχουμε το ίδιο τέλος και θα μας υποδεχθεί το χώμα. Λες, μαζί. Δεν έχει μετά κάτι από το χώμα? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Θα σας το πω όταν θα συναντηθούμε. Μακάρι. Μετά. Και έτσι κάπως τελειώνουμε με γέλιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Και εγώ. Μείνετε μαζί μας, γιατί συνεχίζουμε με το καλύτερα. Θα σας πούμε τι γίνεται μετά. Όχι, δεν σας πούμε. Έρχεται κι άλλη καλεσμένη.